αύριο θα είναι η πρώτη πρόβα. Ενδέχεται να σε δούμε και σένα έτσι, να χορεύεις, να κάνεις καμιά έκπληξη. Δεν το έχουμε προγραμματίσει, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνει. Ακόμη και αν δεν το έχουν σκοπό να το κάνουν, εγώ θα το ζητήσω γιατί θέλω πάρα πολύ. Φέτος είναι η χρονιά σου. Τελείωσε το My Style Rocks που είχε κάνει την επιτυχία του και αμέσως βρήκες μια νέα πόρτα στον Αντένα. Πώς είναι αυτή η αλλαγή τόσο άμεσα? Κοίταξε, δεν το περίμενα. Ποτέ δεν ξέρεις όταν τελειώσει ένα project αν θα προκύψει κάτι άλλο. Και πόσο μάλλον τόσο γρήγορα όπως λες και εσύ. Γιατί ουσιαστικά με το τέλος του My Style Rocks προέκυψε η πρόταση από τον Αντένα. Είπα κατευθείαν το ναι ουσιαστικά. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ και πάρα πολύ. Το ήθελα γιατί είναι κάτι που μου αρέσει και πραγματικά το αγαπώ. Εσύ θα έχεις ενεργό ρόλο όμως με την κριτική επιτροπή, γιατί πέραν της πάσας της λεγόμενης που θα τους δίνεις, θα περιμένεις και για τα σχόλια που πολλές φορές είχαμε δει ότι κάνανε και στην παρουσιάστρια τα προηγούμενα χρόνια. Είσαι προετοιμασμένη? Κάνανε. Κάτι κάνανε. Κοίτα, θα το αντιμετωπίσω νομίζω. Θα είμαι αυθόρμητη, θα είμαι ο εαυτός μου και θα κάνω κι εγώ την πλάκα μου. Δεν σε φοβίζει ο κύριος Λιάγκας? Όχι, δεν με φοβίζει. Το λέω και το τονίζω. Δεν τον φοβάμαι. Ήρθε η ώρα να πάρεις το αίμα σου πίσω, νομίζω. Α, τι, από τον Γιώργο Λιάγκα? Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί υπήρξε στο παρελθόν ένα σχολιασμό. Εντάξει, ρε παιδιά, ο Γιώργος είναι ο Γιώργος που όλοι ξέρουμε τόσα χρόνια τώρα, θα αλλάξει. Αλλά ανάλογα σε ό,τι μου λέει, θα το απαντώ. Καλοτιμένη νιώθεις, γιατί είδαμε χθες τη Ραμόνα στο πρωινό να λέει ότι δεν τρελαίνεται για το στυλ σου. Ναι, κοίταξε, η Ραμόνα, που πολύ την αγαπώ, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Σίγουρα έχει το δικό της προσωπικό στυλ και νομίζω ότι δεν μπορούμε όλοι να είμαστε και σαν τη Ραμόνα. Εντάξει, δεν με ενοχλεί, είναι η γνώμη της και την αποδέχομαι. Για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου άσκησες βέτο να μην είναι στο dancing? Αυτό είναι αστείο, γελάω πραγματικά σας το λέω, διότι εγώ έμαθα τους διαγωνιζόμενους αφού έκλεισα εγώ τη συνεργασία. Μου λένε είναι αυτή. Ούτε με ρώτησαν, ούτε μου ζήτησαν τη γνώμη μου. Και να ήταν, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Ξενιτεύτηκε η κοπέλα με την κάτω. Έφυγε. Ναι. Τα άκουσα, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κάτι, ήθελα να κάνει κάτι λατινικό φέτος. Πήγε στον Άγιο Δομήνικο. Ναι. Έχεις σκεφτεί να κάνεις το επόμενο βήμα λοιπόν και στην προσωπική σου ζωή, αφού όλα σου πάνε τόσο καλά? Ποιο είναι το επόμενο βήμα, βρε παιδιά? Να παντρευτείς. Α, να παντρευτείς. Ναι, ωραία, εντάξει. Δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Είναι όλα καλά όμως παρόλα αυτά και είμαι ευγνώμων για όσα συμβαίνουν στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα. Γελάω πάρα πολύ που τη ρωτάνε για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και λέει ξενιτεύτηκε και λέει πάει για καριέρα στη Λατινική με τι είπαν τέλος πάντων και κάνει ναι. Με μια γλυκύτητα, δηλαδή. Next question. Επόμενη.